όλοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε θεατές πάλι στο ίδιο έργο, με άλλους πρωταγωνιστές. Θα πω λοιπόν ότι η δικιά μου θέση και θεωρώ και της παράταξης είναι ότι οι εργαζόμενοι ξέρουν ότι έχουν μια σύμβαση 8 μηνών, ξέρουν ότι έχει αρχή και τέλος, αλλά είναι και ανθρώπινο το να προσπαθεί κάποιος να επιβιώσει, ειδικά όταν μιλάμε για έναν εργαζόμενο των 570 ευρώ. Και είναι ανθρώπινο και το δικαιούται, αν υπάρχουν νομικά μονοπάτια, να βρει αυτά τα νομικά μονοπάτια και να διεκδικήσει έστω και κάποιους μήνες παραπάνω εργασίας. Η δικιά μου θέση είναι ότι πρέπει να έχουμε μόνιμες θέσεις εργασίας με προσλήψεις, με μοριοδότηση και με συνεχή αξιολόγηση στο δημόσιο. Και από εκεί πέρα, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας. Η δικαστική προστασία είναι αναφέρεται το δικαίωμα του οποιοδήποτε πολίτη και έχει το δικαίωμα να την ασκήσει το ιδιωτικό μέσο για οτιδήποτε θέμα θεωρεί ότι θίγεται. Και 1 και 10 φορές, αν η νομοθεσία το επιτρέπει. Αν τώρα είναι παραδεχτό ή όχι το αίτημα, δηλαδή αν θα γίνει συζήτηση στο δικαστήριο, είναι θέμα του φυσικού δικαστή. Δεν είναι θέμα δικό μας. Αν είναι βάσιμο το αίτημα, δηλαδή αν έχουν δίκιο στην ουσία, είναι πάλι στην κρίση του φυσικού δικαστή, όχι σε εμάς. Εμείς λέμε ότι καλύπτουν πάγιες κυριακές ανάγκες, εμείς λέμε ότι τους χρειαζόμαστε, άλλωστε αν δεν τους χρειαζόμαστε, δεν θα ήταν εδώ αυτούς τους 8 μήνες που πέρασαν. Και επιμένω και λέω λοιπόν ότι αν έχει το δικαίωμα ο οποιοσδήποτε να διαλέξει τον οποιοδήποτε νομικό συμπαραστάτη, γιατί έχουμε ακούσει εδώ πολλάκις ότι ως εργατοπατέρες κάποιοι, ότι κάποιοι σας εκμεταλλεύονται, κάποιοι και τα διάφορα τα συναφή. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι έχετε το δικαίωμα να κάνετε αυτό που εσείς κρίνετε με τη βοήθεια του νομικού συμπαραστάτη που εσείς αποφασίσετε να έχετε. Είμαστε ανθρώπινα υπέρ εσάς. Να πω μονάχα ότι κάποιοι δεν θέλουν να είναι μαζί σας και όταν μίλησα προηγουμένως για πολιτικές αποφάσεις, δηλαδή για αποφάσεις που είναι υπέρ των πολιτών, εννοούσα ότι η Δημοτική Αρχή είναι εναντίον σας, δηλαδή εναντίον των πολιτών. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι αυτό που είπα και την άλλη φορά, τι τον ενδιαφέρει, την ενδιαφέρει να καταγγέλει το κράτος. Να πω ένα παράδειγμα. Για άλλους συναδέλφους σας βρεθήκαμε στο κοινοβούλιο και δεν συναντήσαμε εγώ τουλάχιστον δύο κόμματα. Δεν συναντήσαμε το ΚΚΕ, γιατί είχε την απέτηση ο Δήμαρχος να πάμε το απόγευμα στον Περισσό, το θυμάσαι Γρηγόρη, και δεν συναντήσαμε και τη Νέα Δημοκρατία. Και όταν του είπα του Δημάρχου, χτύπα την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας και αν δεν σου ανοίξουν, μαζί θα το καταγγείλουμε. Ο Δήμαρχος αρνήθηκε να χτυπήσει την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας στο Κοινοβούλιο. Το θυμάστε όσοι ήταν τότε εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι η Δημοτική Αρχή. Το ξαναλέω και πάλι, θέλει απλά να καταγγέλει την εκάστοτε εξουσία, το κράτος, και χρησιμοποιεί ποιους, τους πολίτες. Άρα λοιπόν η πολιτική εισήγηση του Δημάρχου είναι εις βάρος σας. Θα μπορούσε όλο αυτό το νομικό πρόβλημα που κουβεντιάσαμε προηγουμένως με τους νομικούς, τι πρέπει, τι δεν πρέπει, να λυθεί αυτόματα. Ξέρετε πώς. Με το να βρεθεί ο Δήμαρχος στο δικαστήριο και να πει τους θέλω. Και ας αφήσετε το νομικό να κάνει ό,τι θέλει. Αν πει ο Δήμαρχος στην έδρα, εγώ αυτούς τους χρειάζομαι και έχω τη δυνατότητα να τους πληρώσω, το θέμα λύνεται αμέσως. Ναι ή όχι. Το θέμα με το παλιότερα, πραγματικά έχετε δίκιο, σε άλλους εργαζόμενους έλεγε ναι και το έχω ξαναπεί πρόσφατα, πριν 2 χρόνια, στο Δημοτικό Βρεφοκομείο έδινε εντολή στο νομικό της υπηρεσίας να πάει να είναι υπέρ των εργαζομένων. Εδώ λοιπόν κάνει κάτι διαφορετικό. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει χρήματα. Αυτό είναι μια αλήθεια που πρέπει να τη λέμε. Αλλά για να έχεις χρήματα και για να είσαι αποθεματικό, πρέπει να έχεις πολιτική που να έχετε το χρήμα. Όταν έχεις πολιτική, φίλη μου, που λέει δεν θέλω τουριστική ανάπτυξη και δεν θέλω τα χρήματα, είναι προφανές ότι το παθηματικό θα είναι μηδέν, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να πληρώσει. Εγώ λοιπόν λέω ότι θα είναι ένας πονοκέφαλος για τον οποιοδήποτε δήμαρχο, είτε είμαι εγώ αύριο είτε κάποιος άλλος, αλλά θεωρώ ότι θα είναι ευχάριστος πονοκέφαλος αυτός που θα έχει ο κάθε δήμαρχος ο αυριανός. Και ολόψυχα και ανθρώπινα, καλή επιτυχία.